ανάμεσα στα καταστήματα που επανακίνησαν από τη Δευτέρα και τα καταστήματα πώλησης αθλητικών ειδών. Μάσκες, γάντια και αντισηπτικά είναι τοποθετημένα σε πολλούς χώρους των καταστημάτων πώλησης αθλητικών ειδών. Ενδεικτική η περίπτωση του καταστήματος Olive Branch που τηρεί ευλαβικά όλα τα μέτρα, ενώ έχει προχωρήσει μεταξύ άλλων και σε εκτύπωση 3D μασκών. Μάλιστα, αυτές τις μάσκες διέθεσε εντελώς δωρεάν και στο προσωπικό το υγειονομικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο εκπρόσωπος του καταστήματος, με αφορμή την επανεκκίνηση, μίλησε στο ITV και αναφέρθηκε σε όλα όσα αφορούν την επόμενη μέρα. Υπογράμμισε ότι ενημερώνουν τους πελάτες για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, ενώ όπως ανέφερε, πολλοί καταναλωτές επιλέγουν ακόμη και σήμερα τις ηλεκτρονικές αγορές, παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει και πάλι η κανονική λειτουργία των καταστημάτων πώλησης αθλητικών ειδών. Τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, τα προβλεπόμενα από το κράτος. Προτρέπουμε τον κόσμο και στη χρήση αντισηπτικού και στη χρήση μάσκας. Είναι στο χέρι τους, αλλά για την καλύτερη και τη μέγιστη έτσι, προστασία το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Τηρούμε επίσης, όσον αφορά το κατάστημα, τον αριθμό των ατόμων, μιας και είναι μεγάλο, όπως είπαμε, για τη μέγιστη έτσι, προσέλευση του κόσμου. Πόσος κόσμος μπορεί να μπει μέσα, Κωνσταντίνε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κατάστημα με βάσει των τετραγωνικών, από 60 μέχρι 70 άτομα. Κατά μέσο όρο, μπορεί να φιλοξενήσει το κατάστημά μας για να είμαστε πλήρως ασφαλείς όλοι. Από εκεί και πέρα, η εταιρεία, σαν μια καινοτόμα υπηρεσία για επιπλέον μέτρο έτσι, προστασίας, έχει χρησιμοποιήσει 3D εκτυπωτές και έχουμε παράγει τη μάσκα, όπως βλέπετε, την οποία φοράω και εγώ. Μπράβο και εσείς, την οποία την έχουμε προσφέρει και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στους γιατρούς του Πανεπιστημιακού. Είμαστε πάντα δίπλα τους και υποστηρίζουμε, εννοείται, και τον κόσμο. Είναι κύριο μέλημά μας η ασφάλεια, η υγεία μας πάνω απ' όλα και όλα θα έρθουν σιγά σιγά. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και στο εξής και ο κόσμος θα νιώθει πιο ασφαλής, αλλά και εμείς θα τους εξυπηρετούμε περισσότερη ασφάλεια και ότι από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου όλα σιγά σιγά θα λάβουν και πάλι τη σειρά στην οποία... Ναι. Η ομάδα σας είναι έτοιμη να βοηθήσει, είναι το σύνθημα. Εννοείται, είναι πάντα έτοιμη. Επίσης γράφεται και για το shop online, ώστε αν κάποιος δεν θέλει να φτάσει στο κατάστημα, να έρθει στο κατάστημα, να μπορέσει να ψωνίσει ηλεκτρονικά. Πολύ σωστά. Την περίοδο της καραντίνας, που πολλοί κόσμος οδηγήθηκε στην άθληση, στο περπάτημα, στο ποδήλατο και σε πολλές άλλες δράσεις. Κινήθηκε ο κόσμος μέσω του διαδικτύου και των αγορών του. Η εταιρεία, όπως είπατε και εσείς, διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα. Οπότε είχαν τη δυνατότητα οι πελάτες μας και γενικότερα ο κόσμος να προμηθευτεί τα προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υπήρχε ανταπόκριση, ο κόσμος έμαθε να δουλεύει ακόμα περισσότερο τον υπολογιστή, αν θέλετε, τις αγορές μέσω υπολογιστών. Από εκεί και πέρα, και αυτές τις μέρες, παρόλο που έτσι προσπαθούμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα, ακόμη ο κόσμος, επειδή το χρησιμοποίησε το site μας, δείχνει διάθεση και ακόμα επιλέγει ηλεκτρονικές αγορές. Ωστόσο, δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται πλέον να επιστρέψει σιγά σιγά και στις αγορές του από τα φυσικά μας καταστήματα.